Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μας δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς, τις υπηρεσίες αλλά και τους ιδιώτες εθελοντές να δίνουν μια μεγάλη μάχη τις τελευταίες ώρες και μέρες. Μάχη που θα είναι σίγουρα νικηφόρα απέναντι στην πυρηνή λέλαπα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια άλλη περιοχή, η οποία έχει δοκιμαστεί από πυρκαγιές πριν από λίγο καιρό, στην αρχαία Ολυμπία, στον ιστορικό τόπο της αρχαίας Ολυμπίας, για το αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο και αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία εκπόνησης ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή. Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από τη Διανέωση σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της Ηλίας με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, όπως είχαμε συζητήσει και με τον Περιφέρχη και με τον Δήμαρχο. Με στόχο να τεθούν οι βάσεις μέσα από αυτήν τη μελετητική εργασία για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού πλάνου μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή. Συνέδριο το οποίο έρχεται σε συνέχεια μιας στενής συνεργασίας και προεργασίας που είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, την Περιφέρεια, τον Δήμο και φυσικά την κατάθεση προτάσεων από την πλευρά τους. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρωτοβουλία για ένα σχέδιο ανάπτυξης, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές όπου έχουν πληγεί σημαντικά από φυσικές καταστροφές. Πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας της κυβέρνησης, που έχει αναπτυχθεί από την παρούσα κυβέρνηση την τελευταία περίοδο, έτσι ώστε να έχουμε μια συνεκτική διαχείριση των συνθηκών που δημιουργούνται μετά από μια φυσική καταστροφή, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στήριξη, αποκατάσταση, ανάπτυξη. Βασικοί πυλώνες λοιπόν αυτής της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση των συνεπειών μετά από μια φυσική καταστροφή είναι πρώτον η στήριξη όσων επλήγησαν με την άμεση παρέμβαση των μηχανισμών της πολιτείας στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Δεύτερον, η αποκατάσταση της πληγήσας περιοχής με τη δρομολόγηση και υλοποίηση των απαραίτητων έργων και εργασιών αποκατάστασης αλλά και πρόληψης για μελλοντικά φαινόμενα. Και τρίτον, ιδιαίτερα για τις περιοχές που επλήγησαν σημαντικά, όπως η περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα, το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης συμπληρώνεται από την ανάπτυξη, από τη διαμόρφωση ενός πλάνου ανάπτυξης. Ενός πλάνου που εστιάζει στην επόμενη μέρα, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον. Ακολουθώντας λοιπόν αυτή τη λογική, κυρίες και κύριοι, πορευτήκαμε και πορευόμαστε και στην περίπτωση της Ηλίας, η οποία επιλήγει πέρυσι το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές. Δεν ήταν μόνο πέρυσι το καλοκαίρι, φυσικά. Είναι μια περιοχή η οποία επλήγει και το 2007 από πυρκαγιές και έχει και μια σειρά αποδομικά ζητήματα προς διευθέτηση. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος της στήριξης, το οποίο διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, ενεργοποιήθηκαν μέτρα για τη στήριξη των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με τη θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών και προβλέψεων, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτών που επλήγησαν. Μέτρα παράλληλα με τις αναστολές και την τριετή απαλλαγή από τον ένφια, τα οποία ήταν. Πρώτον, η χορήγηση της πρώτης αρρωγής μέσα σε ελάχιστες ημέρες, μέσα από μια καινούργια διαδικασία για την άμεση ανακούφιση των πηγέντων. Από τις πρώτες κιόλας μέρες διαμορφώθηκε η ενιαία πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, όπου οι πολίτες της Ηλίας μπορούσαν εκεί να υποβάλουν αίτηση για να έχουν τη χορήγηση της πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής, έναντι της επιχορήγησης για επιχειρήσεις και φυσικά για την κάλυψη της οικοσκευής τους, συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μεθοδικά και προσεκτικά, χορηγήθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε ετούντες από την Ηλία. Δεύτερον, ήταν η ενεργοποίηση της διαδικασίας επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Περιφέρεια των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, με το ποσοστό κάλυψη να φτάνει στο 70%. Είναι ένα ποσοστό κάλυψης που δεν έχει δοθεί υψηλότερο στο παρελθόν. Και φυσικά σε αυτό το δίκτυο προστασίας περιλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είναι κάτι που δεν ίσχυε πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τρίτον, προχώρησαν με γρήγορες διαδικασίες οι εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ για το ζωικό κεφάλαιο και όπου αλλού προβλέπονταν, έτσι ώστε να καταβληθούν άμεσα τα προβλεπόμενα. 70.000 ευρώ πήγαν στους δικαιούχους κτηνοτρόφους. Διαμορφώθηκε όμως και ένα νέο σχήμα
από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που είχαν ζημιές, σημαντικές ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής. Και αναφέρουμε στις δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα αλλά και περιβόλια και αμπέλια. Έτσι λοιπόν, διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ένα νέο σχήμα που ήρθε να καλύψει τα κενά του παρελθόντος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αποφασίστηκε η χορήγηση προκαταβολής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κυρίως στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπου είχαν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αυτές, η οποία προκαταβολή ανήλθε στο 70% της τελικής δικαιούμενης αποζημίωσης. Έτσι στην Ηλία χορηγήθηκαν ήδη 5,7 εκατομμύρια ευρώ προς τους δικαιούχους. Προκαταβολή η οποία μεταφράζεται σε 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ σε λοιπείς πολυετής καλλιέργειες. Με την τελική αποζημίωση για τα φυτικά μέσα παραγωγής να ανέρχεται στο 70% της ζημιάς και αυτό μεταφράζεται σε 100 ευρώ ανά ελαιόδεντρο. Θυμίζω, είχαμε και συζήτηση με αγρότες πριν, ότι το θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρχε και παραλάβαμε προέβλεπε αποζημίωση κοντά στο 20 περίπου ευρώ και μετά από 4 χρόνια. Συνεπώς, δεν έχουν τα ποσά που αναφέρουμε καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν και φυσικά ούτε και οι χρόνοι. Παράλληλα, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, μετά από εισήγηση στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, και εδώ είναι αρκετοί γενικοί γραμματείς με τους οποίους συμμετέχουμε στις εργασίες της Επιτροπής αυτής, προχωρήσαμε λοιπόν σε εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία και έγινε δεκτή και δρομολογείται, και αφορά τη χορήγηση προκαταβολής και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, όσον αφορά λοιπόν αυτούς που έπαθαν ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής. Είναι έτοιμη σχετική τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο, του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκαταβολή και θα κατατεθεί την επόμενη περίοδο. Προκαταβολή ως προς την τελική επιχορήγηση, η οποία θα ανέρχεται στο 50% της αποζημίωσης που αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως προβλέπεται σε όλα τα θεσμικά της εκφάνσης του θεσμικού πλαισίου της κρατικής αρρωγής. Τα μέτρα στήριξης όμως δεν σταματούν εδώ και εμπλουτίζονται. Σε συνεργασία λοιπόν που είχαμε με τους βουλευτές του νομού, το επιμελητήριο και φυσικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια, δρομολογούμε μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πάλι στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, την ένταξη στοχευμένης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας στην επιχορήγηση της κάλυψης δαπανών, το μέτρο ως 18.000 ευρώ, των υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, έτσι ώστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι που συζητήσαμε και πρόσφατα με τους τοπικούς φορείς, που έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις, από τις δευτερογενείς επιπτώσεις της φωτιάς. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ξεκινήσει ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η σχετική προεργασία σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι και ο κύριος Κάλκος εδώ που γνωρίζει ακριβώς τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, οι απαραίτητες δράσεις έγιναν και γίνονται και στο κομμάτι της αποκατάστασης. Αποκατάσταση μέσα από την έκτακτη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών και έργων, αποκατάσταση για τις ζημιές που έχουν γίνει. Έργα και παρεμβάσεις φυσικά και στο κομμάτι του πολιτισμού, περισσότερα θα μας πει η αγαπητή κυρία Υπουργός που είναι εδώ πέρα. Έργα και παρεμβάσεις που συνδέονται και με το κομμάτι της πρόληψης και ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών φαινομένων. Έτσι ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχαμε τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 4,3 εκατομμυρίων ευρώ και είναι σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ένα σημαντικό έργο. Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα και δασικές εκτάσεις, έχει ήδη συναυθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα προχωράει και η διαδικασία αναδάσεως, η οποία ούτως ή άλλως πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα από τη φυσική αναγέννηση, αλλά προωθείται και μια σχετική μελέτη για περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Παράλληλα, προχώρησαν και αποκαταστάσεις σε δίκτυα, σε υποδομές μέσα από την έκτατη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον Δήμο με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και το Δήμο Πύργου με έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα κοντά σε 300.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχη χρηματοδότηση και προς την περιφέρεια 12,2 εκατομμύρια
ευρώ. Τις επόμενες ημέρες, νέα έκτακτη χρηματοδότηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα διατεθεί και στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα και με τα τεχνικά δελτία που έρχονται. Έχουμε στενή συνεργασία με τον Δήμο, ενώ και από το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογείται στήριξη μιας σειράς μελετών, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να προχωρήσει μεγαλόπνοα σχέδια που έχει για την περιοχή και έχουμε συζητήσει, τα οποία εντάσσονται και σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, παράλληλα όμως με τη στήριξη για την αποκατάσταση στην περιοχή της Ηλίας, η οποία όπως αναφέραμε και πριν έχει χτυπηθεί και στο παρελθόν από μια μεγάλη φυσική καταστροφή από τις φωτιές του 2007, μπήκε σε τροχιά ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού και η διαδικασία διαμόρφωσης ενός μακρόπνοου σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Μπήκε σε τροχιά λοιπόν η διαδικασία για την κατάρτιση ενός αναπτυξιακού πλάνου που θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση των συνθήκων ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλες και όλους με ορίζοντα το μέλλον για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και φυσικά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ενός πλάνου απαραίτητου ώστε να γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες παρεμβάσεις με τρόπο συνεκτικό, προκειμένου η περιοχή να δείξει την πραγματική της δυναμική. Και σε αυτό το σκέλος εμπλέκεται ενεργά η διανέωσης. Ένας ανεξάρτητος, πολύπειρος, μελετητικός οργανισμός. Ένας οργανισμός με καλή εικόνα της περιοχής, που δρομολογεί την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία, αλλά και την προσφορά και τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Μια επιστημονική μελέτη που θα γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που δίνεται να αποτελέσουν τη βάση και θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιοχής. Με την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν ευρωπαϊκών ταμείων αλλά και εθνικών πόρων, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση, όπως προκύπτει και από τη σημερινή πολυπληθή εκπροσώπηση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, είναι εδώ για να συνεισφέρει σε αυτό το πλάνο, να συμμετέχει ενεργά, αλλά και να το στηρίξει χρηματοδοτικά και όχι μόνο. Αυτή είναι η εντολή άλλωστε του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε συνεργασία με όλους. Στόχος μας, όπως ανέφερα και πρόσφατα στη Βουλή, δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο πυροτέχνημα με ελλείψεις και αδυναμίες οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Αλλά μέσα από τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού αναπτυξιακού πλάνου να τεθούν οι στέρεες βάσεις, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, ώστε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή και μακρόπνοη ανάπτυξη για την περιοχή χωρίς αποκλεισμούς. Και είμαι σίγουρος ότι οι εργασίες του σημερινού συνεδρίου θα συνεισφέρουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε λοιπόν όλη τη μέρα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.